Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον καλό μου συνάδελφο και φίλο, θα πω, τον Γιώργο Αλεξάκη, για να συζητήσουμε θέματα της οικονομικής επικαιρότητας. Για να δούμε τον καλό συνάδελφο. Γιώργο, την καλημέρα μου. Καλημέρα, καλημέρα. Κοίτα τώρα, θα κάνω μία παρένθεση επί προσωπικού. Αφού δεν καταφέρνουμε να τα πούμε εκτός δουλειάς στην κανονική ζωή, θα τα λέμε εδώ, στον τηλεοπτικό αέρα, με την επικαιρότητα την οικονομική. Τι λες? Βοηθούσεις της τεχνολογίας. Ό,τι μπορεί. Κάτι είναι και αυτό. Γιώργο, η ιδέα ήταν να συζητήσουμε μαζί αυτή την έρευνα της UBS, η οποία δείχνει ότι όλος ο κόσμος πλουτίζει, αλλά οι Έλληνες κρατούμε ομπρέλα. Είμαστε για ακόμη μία φορά σε αρνητικά πεδία. Ωστόσο, ήρθαν κι άλλες ειδήσεις στην επικαιρότητα, αλλά ας τα ξεκινήσουμε έτσι όπως ήταν η αρχική σκέψη. Ποια είναι τα συμπεράσματα αυτής της έκθεσης, τι ξεχωρίζεις εσύ? Εχθές είχαμε έτσι μια συνολική καταγραφή της οικονομικής συγκυρίας στην Ελλάδα από διάφορες πηγές. Έτσι, UBS, ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς φορείς του κόσμου, που ετησίως καταγράφει τάσεις για όλη την οικονομία παγκοσμίως, αλλά εστιάζει και στην Ελλάδα, είχε την παρουσίασή της. Είχαμε και από τον ΟΣΑ, είχαμε και στην Καθημάς Ανατολή εδώ την έκθεση, την ετήσια έκθεση της ΓΕΣΕΒΕ. Θα έλεγα ότι όλοι διαμορφώνουν ένα puzzle για να καταλάβουμε περίπου τι συμβαίνει. Ξεκινώντας από την έκθεση της UBS, που αναφέρεται ως Global Wealth Report, ένα παγκόσμια έκθεση για τον πλούτο. Η έκθεση λοιπόν επισημαίνει ουσιαστικά ότι αυξάνονται οι ανισότητες. Είναι κάτι το οποίο το υποσημειώνουν όλοι λίγος πολύ, δεν είναι κάτι που έρχεται από την Εσπερία για να μας φωτίσει την πραγματικότητα. Το αναφέρουν και χώροι παράγοντες, αλλά και θεσμικοί φορείς, όπως και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και άλλοι αναλυτές. Η UBS σημειώνει ότι υπάρχει μια βουτιά από το 2008 στο 2023 σε ό,τι αφορά το μέσο πλούτο αναενήλικα. Αυτό υποχώρησε 30%. Βέβαια, δεν κομίζει γλάφκα στις Αθήνας. Θυμίζω από το 8 μέχρι το 23 τι είχαμε. Είχαμε τη μεγάλη 15ετή κρίση που ξεκίνησε από το 10 και ολοκληρώθηκε τυπικά το 18 με την έξοδο από τα μνημόνια. Εκεί είχαμε μια μείωση του ΑΕΠ πάνω από 30%. Ουσιαστικά αυτό καταγράφει η έκθεση, το προβάλλοντας το ανά μέσο πλούτο ανήλικα. Επίσης, η έκθεση αναφέρει ότι συνολικός πλούτος της Ελλάδας μειώθηκε κατά 11%. Αντίθετα, άλλες χώρες που βρέθηκαν και αυτές στη δίνη της οικονομικής ύφεσης, όπως είναι η Πορτογαλία και η Ισπανία, την ίδια χρονική περίοδο σημείωσαν άνοδο του πλούτου. Συγκεκριμένα στην Πορτογαλία υπάρχει αύξηση άνω του 80% από το 8%, ενώ στην Ισπανία είναι περίπου στο συν 12% η ανάπτυξη. Αυτό δείχνει και το μέγεθος των χαμένων ευκαιριών όλων αυτών των χρόνων, του τι συνέβη στην πραγματική οικονομία από τα λάθη των προγραμμάτων, από την κακή διαχείριση της κρίσης συνολικά. Διαχείριση της κρίσης που γίνεται αντικείμενο σφοδρής κριτικής τώρα, στο φόντο και ενδεχόμενων κινδύνων που υπάρχουν στο μέλλον. Σε σχέση με τις ανισότητες, η UBS αναφέρει ότι υπάρχει, ναι μεν, ανακλαστική αντίδραση, ωστόσο είναι αργή αυτή. Όπως αναφέρει, η ανισότητα του πλούτου στην Ελλάδα έχει αγγίξει το 17%. Μάλιστα, επικαλείται στοιχεία της Eurostat, που επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αξιοποιεί τα πακέτα του Ταμείου Ανάπτυξης, του Ταμείου Ανάκαμψης, συγγνώμη, για την στήριξη των ασθενέστερων, για τόνωση δράσεων που έχουν στόχο πιο χειρουργικό, θα έλεγα, για την άμβληση των ανισοτήτων. Να σημειώσουμε ότι και η Ελστάτ στην τελευταία έκθεση ανέφερε ότι πάνω από 2,6 εκατομμύρια πολίτες είναι στο πρόθυρο της φτώχειας, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας. Παρά τα αυτά, βέβαια, η UBS αναφέρει ότι υπάρχει μια καταγραφή θετική ως προς την γενικότερη πορεία της οικονομίας. Υπάρχει μια ανάκαμψη, αυτό που βλέπουμε λίγος πολύ. Όμως, όπως είπαμε, το θέμα των ανισοτήτων είναι αυτό που καίει και δημιουργεί μεγάλα ζητήματα ως προς τη διαχείριση όλων αυτών των ζητημάτων που δημιουργούν προβλήματα. Παράλληλα, αναφέρει ότι συνολικά σε όλο τον κόσμο οι ανισότητες διωγγώνονται, έτσι. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι συνολικό. Αυξάνονται δηλαδή οι δισεκατομμυριούχοι, η συνωμοταξία δηλαδή κάποιων ανθρώπων, οικογενειών που ο πλούτος τους ξεπερνά ό,τι μπορεί να βάλει ο ανθρώπινος νους, και απ' την άλλη βέβαια η πλειονότητα των πολιτών βρίσκεται σε μια κατάσταση
απειλής στόχιας. Όπως αναφέρει, μάλιστα, αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον. Τα επόμενα 20 χρόνια περισσότερο. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά πριν αλλάξουμε πεδίο, ότι αυτό δεν είναι απλώς μια παρατήρηση η οποία δεν έχει προεκτάσεις. Έτσι καταλήγουμε και μετά από εκλογικές αναμετρήσεις να βλέπουμε την άνοδο της άκρας δεξιάς ή λαϊκιστικών κομμάτων. Έτσι καταλήγουμε σε ακυβερνησίες. Έτσι καταλήγουμε δηλαδή σε μια γενική αναστάτωση η οποία δημιουργεί και έξτρα αγωνία για το μέλλον όλων μας. Θα δώσω δύο νούμερα. Δύο νούμερα από διαφορετικές πηγές. Η μία είναι της UBS, από την UBS Global Wealth Management, αυτό που κατέθεσε η έκθεση. Τα επόμενα, λέει, 20 χρόνια, περισσότεροι από 1.000 δισεκατομμυριούχοι θα μεταβιβάσουν τα παιδιά τους περίπου 5,2 τρισεκατομμύρια δολάρια. 5,2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Θυμίζω ότι το ελληνικό ΑΕΠ είναι γύρω στα 200 δις. Εδώ μιλάμε για 5,2-3. Επίσης, εχθές στην παρουσίαση της έκθεσης της ΓΕΣΕΒΕ, ο καθηγητής ο Λόης Λαμπριανίδης, που ήταν και πρώην γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, σημείωσε ότι μεγάλα επενδυτικά σχήματα, όπως είναι η BlackRock, διαχειρίζονται έως και πάνω από 8 τρισεκατομμύρια δολάρια. 8 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό τι σημαίνει, τι μας δείχνει, ότι υπάρχει μια συγκέντρωση πλούτου σε λίγα χέρια. Αυτό δημιουργεί ζητήματα. Πού διοικούνται αυτά τα χρήματα? Δυστυχώς δεν πάνε σε παραγωγικές επενδύσεις. Είναι ένα χρηματιστηριακό κεφάλαιο που μπαίνει, βγαίνει, δημιουργεί υπεραξίες και από εκεί πέρα δημιουργεί ζητήματα στην διάμβληση των ανισοτήτων, στην διαχείριση ζητημάτων όπως οι ανισότητες, ακόμα και στο μεταναστευτικό. Σκεφτείτε τι συμβαίνει. Τα επόμενα διάστημα, λόγω της κλιματικής αλλαγής, αναμένονται και προς την Ευρώπη μεγάλα κύματα προσφύγων από τις περιοχές προς Σαχάρης Αφρικής, από την Μέση Ανατολή που έχουμε βέβαια τα γνωστά ζητήματα. Όλα αυτά, εάν δεν υπάρξουν οικονομικά αναχώματα στήριξης των οικονομιών εκεί, άμβληση των ανισοτήτων, δεν πρόκειται να ανασχεθούν, δημιουργώντας πιέσεις σε κοινωνίες όπως και η ελληνική αλλά και η ευρωπαϊκή. Θυμίζω ότι η έξαρση του 19, πέρα από τα ζητήματα των πολέμων, οφειλόταν και στην απομείωση της αναπτυξιακής βοήθειας που έστελνε ο ΙΕ στα μεγάλα στρατόπεδα προσφύγων στην περιοχή της Ιορδανίας, της Ποσαχάρης Αφρικής και ούτω καθεξής. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν έβρισκαν φαγητό και αναζητούσαν καλύτερη μοίρα. Αυτή είναι η ιστορική συνέχεια. Μην ξεχνάμε ότι οι μεγάλες μεταναστευτικές κινήσεις παγκοσμίως στην ιστορία, διαχρονικά, οφειλόταν στην αναζήτηση μια καλύτερη τύχη από τους ανθρώπους. Εάν την βρίσκουν αυτή την τύχη στον τόπο τους, θα μείνουν εκεί. Και έτσι δεν θα υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα που αντιμετωπίζουμε και δημιουργούν πολλώσεις, ακραία φαινόμενα ρίζοσπαστικοποίησης. Δυστυχώς προς τα δεξιά, προς τα ακραία δεξιά, προς φασίζουσες νοοτροπίες και σε ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό λίγο καταγράφει η UBS για να περάσω εντάχει, γιατί προφανώς και ο χρόνος δεν είναι επαρκής, στις άλλες δύο εκθέσεις. Η μία είναι του ΟΣΑ που καταγράφει μια βελτίωση στα θέματα ανοίγματος του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αναφέρεται στο δίκτυο αγοράς προϊόντων, ο ΟΣΑ, ο οποίος μετρά τις στρεβλώσεις ανταγωνισμού που υπάρχουν. Εκεί καταγράφει μια βελτίωση της εικόνας στην Ελλάδα. Είναι, όπως αναφέρει, πιο φιλική προς τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, όπως σημειώνει, υπάρχουν ακόμα σημαντικά πράγματα που πρέπει να γίνουν, ειδικά στο θέμα των επαγγελματικών υπηρεσιών και του εμπορίου. Στον αντίποδα τώρα, η έκθεση της ΓΕΣΕΒΕ εχθές αναλύει τα ζητήματα συγκέντρωσης. Δηλαδή, αυτό που σημειώνει ότι ο πληθωρισμός, η έλλειψη ρευστότητα, το πιτακιακό περιβάλλον, οι πολιτικές που διαμορφώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια έχουν οδηγήσει μια ολιγοπωλιακή κατάσταση στην ελληνική αγορά που κυριαρχούν καρτέλ. Αυτά αφενός δημιουργούν φαινόμενα ακρίβειας, αφετέρου συμπιέζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που, όπως αναφέρει η έκθεση, είναι αυτές που εντείνουν και δημιουργούν όρους ανταγωνισμού, παράλληλα βέβαια με το ότι αποτελούν λοκομοτίβες ανάπτυξης, διαμόρφωσης καινοτομικών φαινομένων, προώθησης της παραγωγικής διαδικασίας στην ελληνική οικονομία. Και σημειώνει η έκθεση ότι απαιτούνται μέτρα, όχι όπως αυτά που προώθησε η κυβέρνηση και παραπέμπει στον τεχμαρτό τρόπο φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών. Αυτές είναι όψεις, θα έλεγα, της οικονομικής συγκυρίας που νομίζω χρήζει να τις προσέξουμε, να μας προβληματίσουν, γιατί πέρα από τα νούμερα, την ανάπτυξη που ναι, μένει 2% αλλά δεν διαχέεται και δεν δημιουργεί όρους ανέρεσης βασικών παθογενειών. Η ανάπτυξη λοιπόν αυτή δεν αρκεί για να περάσουμε την επόμενη μέρα της οικονομίας, για να μην έχουμε τα ίδια που ζήσαμε τα χρόνια από το 8-10 και μετά, που όπως περιέγραψε και η UBS οδήγησαν σε αύξηση των ανισοτήτων και φτωχοποίηση ενός σημαντικού τμήματος του πληθυσμού.
Μαρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το συνθετικό ρεπορτάζ, γιατί ουσιαστικά ενώσαμε τρεις εκθέσεις από διαφορετικές πηγές, που όμως η μία συμπληρώνει την άλλη, ο ΩΣΑ, UBS και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ. Το θέμα είναι, Γιώργο, ότι η αρχή είναι η διαπίστωση, αλλά πάντοτε η πολιτική πρόθεση και η αλλαγή της πολιτικής είναι αυτή που φέρνει αλλαγές. Για να δούμε. Αυτό που αναφέρθηκε χθες είναι ότι από την περιοχή της απορρίθμισης των αγορών πρέπει να περάσουν σε μια διαδικασία ρύθμισης τους. Αυτό αναφέρθηκε στη ΓΕΣΕΒΕ. Ρύθμιση σημαίνει πολιτικό πρόσημο στο τι επιλέγεται τελφαγιώτα ως κεντρική πολιτική σε σχέση με το επιχειρήν. Και ουσιαστικά τι σημαίνει, θα στηριχθούν πολυεθνικά σχήματα μεγάλα τα οποία η κυβέρνηση θα ενοχοποιεί, παραπέμπουν στην τελευταία επιστολή του Πρωθυπουργού στην Πρόεδρο της Επιτροπής, ή όπως λένε οι μικρομεσαίοι, ευνοεί επί της ουσίας τη διόγκωση, συγκέντρωση στα χέρια ολίγων όλου του πλότου αλλά και της παραγωγικής διαδικασίας. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Απαιτούνται, όπως αναφέρουν πολλοί, ρυθμιστικές πολιτικές για να μπορέσει και ο ανταγωνισμός να προστατευτεί, αλλά ταυτόχρονα να υπάρξουν νέες παραγωγικές δυνάμεις στον τόπο. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου και για το ρεπορτάζ σου, Γιώργο. Καλή συνέχεια να έχεις. Καλή συνέχεια και σας.